Καλή σας ημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ, καλημέρα, καλημέρα. Στις 10 έχετε τις διευκρινήσεις σήμερα επισήμως. Εσείς εδώ τώρα θα μας πείτε όμως κάποια πράγματα παραπάνω. Θέλω να ξέρω το εξής και μετά να τα εξειδικεύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Είχαμε την αίσθηση ότι θα είναι μία ΔΕΘ με μικρό καλάθι. Εδώ νομίζω ότι ξεπέρασε. Τώρα θα μου πείτε σε βάθος χρόνου είναι αυτό. Τι έγινε? Λοιπόν, αρχικά θέλω να ξεκινήσω με δύο γενικές διαπιστώσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως το σάκο του Άγιου Βασίλη. Έτσι, όλα γίνονται σύμφωνα με τον οικονομικό προγραμματισμό καθ' όλη τη διάρκεια της χρόνιας και βέβαια πάντοτε με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Η δεύτερη πολύ σημαντική διαπίστωση είναι ότι ένας από τους κεντρικούς στόχους της κυβέρνησης από το 2019 και έπειτα είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Και βλέπετε ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα, το είπε χτες και ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου. Έχουν ανακοινωθεί το Σάββατο μία σειρά από μέτρα τα οποία στοχεύουν βήμα-βήμα να γίνονται σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Διότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε σωρευτική μείωση της τάξεως του 5,4%. Άρα η μία επιπλέον μονάδα που θα ισχύσει από 1η-1η του 2025 είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει το σύνολο των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε λίγο να δούμε τώρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εγώ θα ξεκινήσω από το εξής. Περίμεναν πάρα πολύ. Είναι μια κουβέντα την οποία την κάνουμε, με ένα ερώτημα που την κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Στον Υπουργό Οικονομικών, στον Υφυπουργό, σε όποιον κυβερνητικό συναντάμε εδώ και 5 μήνες, 6. Αν θα υπάρξουν αλλαγές στον δεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματίων, γιατί έχουν υπάρξει πολλές διαμαρτυρίες, ενστάσεις κλπ. Χθες ακούσαμε μία. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η μόνη. Γιατί επελέγει αυτή, αν υπάρχουν άλλες. Λοιπόν, αρχικά όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουμε την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Σωστά, είναι το, και αυτό. Το τέλος επιτιδεύματος με συνολικό κόστος στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι το τέλος επιτιδεύματος ήταν ένας όρος ο οποίος επιβλήθηκε το 2011 στην αρχή της οικονομικής κρίσης από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Καταργείται μετά από 13 χρόνια, από 1η-1η του 2025 και εκτός όμως από την μείωση του τέλους επιτιδεύματος, έχουμε όσον αφορά το τεκμαρτό εισόδημα που είπατε, την μείωση κατά 50% του τεκμαρτού φορολογητού εισοδήματος για τις δημοτικές κοινότητες που έχουν από 1.000 έως και 1.500 κατοίκους. Η προηγούμενη ρύθμιση κάλυπτε τις δημοτικές κοινότητες έως 500 κατοίκους, ναι. Και πλέον καλύπτουμε το 89,1% των δημοτικών κοινοτήτων σε όλη τη χώρα. Το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι διαφορετικό να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στην Κλένια Κορινθίας, ναι, και διαφορετικό να είσαι σε ένα αστικό κέντρο. Εκτός από αυτό όμως έχουμε και τον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της τεκμαρτής αμοιβής, όπου πλέον ο μέγιστος μισθός πάει προς το τέλος, με αποτέλεσμα να ευνοούνται αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά αναπροσαρμόζεται και προς τα πάνω ο μέσος όρος του τζίρου των ΚΑΔ. Αυτές είναι τεχνικές λεπτομέρειες που πράγματι θα βοηθήσουν, είναι μικρές διορθώσεις, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, που θα βοηθήσουν πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες να δουν. Το τεκμαρτό, δηλαδή, ωραία, το πάτε μέχρι 1.500 κατοίκους, θα είναι το μισό, είπαμε, τεκμαρτό. Δηλαδή, ναι, θα είναι 50%. Θα είναι το μισό. Έχει μετρηθεί το δημοσιονομικό κόστος, υπολογίζεται να είναι σχεδόν 26 εκατομμύρια ευρώ σε όλη τη χώρα. Εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί διαχρονικά τώρα, δεν είναι μόνο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, και σε μια χώρα πρέπει να το πω και ενώ όχι διαχρονικά και τις δεκαετίες 80-90 και αυτά, πριν την κρίση δηλαδή, το μόνο που προτάγαμε ήταν τι, γιατί δεν δίνετε περισσότερα. Κάποιες στιγμές νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και ερώτηση. Αυτά που λέτε, τα 120 για το τέλος επιτεύγματος και τα 26 που εγώ σημειώνω εδώ, είναι μόνιμα. Είναι κάθε χρόνο από εδώ και πέρα θα λείπουν από τον προϋπολογισμό. Καλώς τα κάνετε λοιπόν. Αλλά υπάρχουν αυτά τα λεφτά, ή μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί η χώρα πάλι σε μια να ψάχνει 10, 20, 50, 100 εκατομμύρια? Και να προσθέσω, αν έχετε την καλοσύνη, έχει καλοσύνη Κώστα, έχετε σε αυτό συνυπολογιστεί και οι εξωγενείς παράγοντες ή εξωγενείς παράγοντες που έχουμε δυστυχώς δει το τελευταίο διάστημα να καθορίζουν και να αλλάζουν την όποια ατζέντα? Πολύ σωστές ερωτήσεις και χαίρομαι που τις κάνετε. Να ξεκινήσω από τις δικές σας ερωτήσεις, κύριε Παπαχλημίτζου, και να πω
ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή, έχοντας αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και στην ίσπραξη των φόρων, αλλά και των οφειλών. Με αποτέλεσμα να έχουμε τη δυνατότητα πλέον να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη κατανομή σε μόνιμα μέτρα. Όσον αφορά την ερώτηση σας, κυρία Βίδου, θέλω να σας πω ότι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χτες ήταν η μείωση του ένφια κατά 20% για όσους ασφαλίζουν τα ακίνητά τους και έχουν αξία έως 500.000 ευρώ. Το λέω αυτό διότι πράγματι εξωγενείς παράγοντες όπως πλημμυρικά φαινόμενα, φωτιές, σεισμοί, φυσικές καταστροφές έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την κατεύθυνση, το πού πηγαίνουν κονδύλια τα οποία πιθανότατα να είχαμε διαθέσιμα λόγω των σημαντικών ρυθμών ανάπτυξης ή ακόμα και λόγω της καλύτερης ίσπραξης των φόρων. Σαφέστατα, τα λαμβάνουμε όλα υπόψη μας στον οικονομικό σχεδιασμό. Όπως σας είπα πιο πριν, ο οικονομικός σχεδιασμός είναι κάτι το οποίο γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες που προκύπτουν, αλλά ο στόχος του να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών παραμένει ο κύριος στόχος και η κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Μην ξεχνάμε ότι τον κατώτατο, το βασικό μισθό τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ το 2019, βρίσκεται σήμερα στα 830 ευρώ και μέχρι το τέλος της τετραετίας θα έχει φτάσει στα 950 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός θα είναι στα 1500 ευρώ. Θα μου επιτρέψει λίγο να κάνω την εξερώτηση, κάνοντας και το συνήγορο του Θεβόλου, γιατί διαβάζω και ερωτήσεις τηλεθεατών, ειδικά όσον αφορά την ασφάλιση στα σπίτια. Αυτό που λένε είναι, άρα με υποχρεώνεις όμως να πληρώσω εγώ μια ασφαλιστική εταιρεία για να μου κάνεις μείωση έστω 20% στον ένφη. Δηλαδή, από τη μία μπαίνει, από την άλλη βγαίνει και ρωτούν γιατί θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έστω και αν, να το πούμε και στους τηλεθεατές, είναι κάτι που ισχύει στο εξωτερικό. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν είναι κάτι που γίνεται αποσπασματικά και βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και πλέον με την κλιματική κρίση και τα φαινόμενα που βλέπουμε, την έντασή τους και την μεγαλύτερη συχνότητα που έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο, όχι μόνο στη δημοσιονομική πολιτική, στην καθημερινότητα εκατομμύριων πολιτών σε όλο τον κόσμο. Το να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε κοινωνικά προβλήματα πολύ μεγαλύτερα είναι απολύτως απαραίτητο. Και γι' αυτό από 1η Ιουνίου του 2025 όποιος δεν έχει ασφαλίσει το σπίτι του και το σπίτι του έχει μεγαλύτερη αξία από 500.000 ευρώ δεν θα μπορεί να αποζημιωθεί. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Το κράτος από την δική του πλευρά, στο βαθμό που μπορούμε και δεν διαταράσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία. Αλλά επειδή τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, οι θεομηνίες είναι κάτι το οποίο θα βλέπουμε σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και πολύ μεγαλύτερη ένταση, πρέπει όλοι να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που έχουμε. Θα είναι ανεξαρτήτως, Κώστα, θα είναι ανεξαρτήτως, κύριε Υφυπουργέ, της περιοχής στο σπίτι. Δηλαδή, πώς εγώ μένω σε μια περιοχή η οποία είναι πλημμυροπαθής. Έχει δώσει στο παρελθόν με πάρα πολλές πλημμύρες. Αν εμένα η ασφάλεια μου ζητήσει ένα υπέρογκο ποσό, εγώ είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Εσείς πώς μπορείτε αυτό να το ελέγξετε, γιατί ξέρω ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Ναι, η αγορά είναι ελεύθερη. Προφανώς και από την πλευρά της πολιτείας θα υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να μην έχουμε υπέρογγες ασφαλίσεις, αλλά η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα πλέον τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά όριμη. Είναι στα επίπεδα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν και οι τρόποι και οι μηχανισμοί ώστε να μπορέσουμε να το ελέγξουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Εγώ θέλω να γυρίσω στο τεκμαρτό. Έψαχνα τώρα, συγγνώμη, να βρω μια κουβέντα που ανέφερε χθες στην εξτύπου ο Πρωθυπουργός. Είπε λοιπόν ότι το τεκμαρτό την δικαιολόγηση, γιατί παραμένει ως έχει εκτός από την περιπτώση που είπατε με τους 1.500 κατοίκους. Λέει όμως ότι άμα με ρωτάτε στο απότερο μέλλον,
προφανώς πια φανταζόμαστε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο με απόλυτη διαφάνεια κλπ. Να κάνει διασταυρός, ώστε να φορολογούμε τον καθένα για το πραγματικό του εισόδημα. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Άρα καταλαβαίνω ότι μακροπρόθεσμος στόχος είναι αυτό που μπήκε τώρα το τεκμαρτό, να μην υπάρχει. Αυτό όταν λέμε μακροπρόθεσμος είναι σε βάθος 2 ετών ή σε βάθος 20 ετών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η φορολογική διοίκηση έχει κάνει πραγματικά πολύ μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό έκανα πριν αναφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Και ναι, ο στόχος μας είναι να υπάρχει μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών η δυνατότητα να βλέπει κατευθείαν η φορολογική διοίκηση σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών που κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεστε, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που δεν είμαστε καθόλου μακριά από αυτόν τον στόχο, να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις δηλαδή από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια σχεδόν σε μηδενικό βαθμό, τότε νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να αναθεωρήσουμε πολλές πτυχές και του τεκμαρτού εισοδήματος πολύ πιο ριζοσπαστικά από το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μια ακόμα ερώτηση έχω σημειώσει να την κάνω για τον ειδικό φόρο κατανάλωση του πετρέλαιου. Ο οποίος καταργείται ή απλά επιστρέφεται. Και γιατί το λέω, κάθε χρόνο και ιδίως και φέτος τον Φεβρουάριο, στην κινητοποίηση των αγροτών, λένε θέλουμε αυτό να μονιμοποιηθεί. Και ακόμα με την κυβέρνηση δεν μπορεί, παιδιά, να μονιμοποιηθεί. Πρέπει να το δούμε. Τώρα τι άλλαξε ξαφνικά? Ναι, πλέον είναι μονιμοποίηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ήδη η διάταξη είναι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ψηφιακό τέλος συναλλαγής, το οποίο ψηφίζεται την Πέμπτη. Και ναι, ακριβώς επειδή η παραγωγή μας, οι αγρότες, είναι οι πρώτοι οι οποίοι βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το πώς καλλιεργούσαν οι αγρότες πριν από 10, 20, 30 χρόνια είναι εντελώς διαφορετικό από το πώς καλλιεργούν σήμερα. Το να μπορέσουμε να τις ενισχύσουμε επιστρέφοντας τουλάχιστον τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, νομίζω είναι ένα σημαντικό βήμα. Ναι, έχουμε τη μονιμοποίησή τους και στην προσπάθεια, όπως είπα, να μπορέσουμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των παραγωγών μας. Ωραία. Νομίζω περισσότερο θα ακούσουμε 10 η ώρα, θα σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι λέω απλά να θυμίσουμε την εξειδίκευση και στο Earth News, ζωντανά θα το βλέπουμε, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι συνολικά. Μόνο κάτι αντίστοιχο, η ερώτηση μου αφορά στα ενίκια και δεν είναι αντίστοιχο ελεγκτικό δηλαδή, μηχανισμό που σας έκανα για την ασφάλεια στα σπίτια αυτά. Πώς σας είστε εξασφαλίσετε με το άνοιγμα που κάνετε και με την πολιτική που θα ακολουθήσετε, ότι εγώ που έχω ένα σπίτι θέλω να τον νοικιάσω, ότι θα είναι ένα ποσό πολύ πιο υψηλό από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Να πούμε βάσει αρχικά, αυτού να που εσείς τώρα έχετε... Να πούμε αρχικά τι έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο. Ότι είναι απαλλαγή του φόρου εισοδήματος για τα κενά διαμερίσματα τα οποία βγαίνουν στην αγορά. Ναι, ακριβώς. Τα κλειστά για 3 χρόνια. Ακριβώς. Ή αυτά τα οποία μετατρέπουν μια βραχυχρόνια μίσθωση σε μια μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 3 χρόνια. Πάλι, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Και εδώ πέρα έχουμε συνεργαστεί και σε αυτή την πρωτοβουλία και με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν για την βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πλέον οι βάσεις δεδομένων του ελληνικού δημοσίου λειτουργούν πολύ καλύτερα, επικοινωνεί η μία βάση δεδομένων με τον άλλον. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε πράγματι ποια ακίνητα ήταν κενά για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ποια ακίνητα μετατρέπουν τις μισθώσεις τους από βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες. Ζητώντας ένα αξιοπρεπές ποσό για τον άνθρωπο που θα μπει μέσα. Ένα ποσό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί και όχι υπέρογκο και τους λέει εγώ τώρα έτσι. Σαφέστατα. Είναι η λειτουργία της αγοράς. Εκεί πέρα έχουμε εντοπίσει την πολύ μεγάλη αύξηση που έχουμε τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις μισθώσεις ακινήτων, ειδικά σε κάποιες περιοχές όπου υπήρχαν πολλές βραχυχρόνιες μισθώσεις. Γι' αυτό υπάρχει και η παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας.